Όπως έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας πολλούς φιλούς αλλά και σημαντικά πρόσωπα για την παράδοση. Έχουμε κοντά μας τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Λευκή Κώστα. Τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και την Ευτή Καλίτσας, κ. Κωνσταντή Ψάρα. Τον βουλευτή Μαθίας, κ. Απόστολο Βεσιρόπουλο. Τον βουλευτή Πίτα Θεσσαλονίκης, κ. Θόδωρο Καράολη. Τον αντιπεριφερειάρχη Μαθίας, κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη. Τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κ. Κάκη. Και βουλευτή Μαθίας κύριε Γιώργο Παπαστάντο. Τους πρώην βουλευτές μας, κυρία Πατσαρά, κύριε Χαλκίδη Μιχάλη, τον Ιωάννη Ηλία και κύριε Σαργαρίδη Άδαμο. Τους προέδρους της ΣΝΟΔΕ, από όλη την Κεντρική Μακεδονία, τον πρόεδρο της ΣΝΟΔΕ Κοζάνης, κύριε Καρακασίδη Ιάκη, της ΣΝΟΔΕ Κατερίνης, κύριε Κορινιώτη, της ΣΝΟΔΕ Κακυβικής, κύριε Τσουλίδη, Πέλλας, τον κύριε Γίδαρη, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, τους κυρίους Πέτροπλου και Σταυρόπουλου. Τους πολιτευτές μας, τον κύριο Μανουηλίδη και τον κύριο Μπαρτζόκα. Το πρόεδρο της ΟΝΕ, κύριο Αλέξανδρο Καλαϊτζίδη. Και τον νεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Παπαδημητρίου. Τους περιφερειακούς συμβούλους, κύριε Καρατζούλα, Περιγανίδη και Σαριγανίδη. Τους δημοτικούς συμβούλους Βέλγιας, κύριε Πατζίκα και Γουλτίδη. Νάουσας, Βαρσαμόπουλο, τον κύριο Γκύρη και τον κύριο Τζουβάρη. Τους δημοτικούς συμβούλους Αλεξάνδρειας, κύριε Παντόπουλο, Βενιόπουλο, τον κύριο Τόκα, Τσαντιόπουλος και την κυρία Μοσχοπούλου. Τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τον κύριο Αγγέλου, τον κύριο Σιδηρόπουλο και τον κύριο Δοδοσιάδη. Τον πρόεδρο του Μελικηρίου Ιηματίας, τον κύριο Σουτζόγλου. Την πρόεδρο του Πορικού Συλλόγου Βέρειας, την κυρία Τσιπουρίδου. Πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα με συγχωρέσουν αν τα λησμονώ, όπως και πολλά στελέχη από συλλόγους αγροτικών, εμπορικών και βιοτεχνικών φορέων. Πριν καλέσω όμως το Δήμα, τον πρόεδρο της ΣΝΟΔΕ, κύριο Παναγιώτη Παλπάνη, την ψυχή της ΣΝΟΔΕ. Τον πρόεδρο Κοκτέλη, με συγχωρεί, περισμόνιζα, τον κύριο Παύλο Παγλίδη. Τη σημερινή εκδήλωση χαιρετίζει και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ελευθέρης Αργενάκης, ο οποίος το χαιρετισμό που μας έστειλε σημειώνει χαρακτηριστικά τα εξής. Τον τελευταίο χρόνο, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε καταφέρει πολλά. Διασφαλίστηκε η ενότητα της παράταξης, προωθήθηκε η ανανέωση και η αξιολόγηση. Υιοθετήθηκαν στο 10ο συνέδριο αλλαγές που εξυγχρονίζουν το κόμμα. Αναπτύχθηκε η Συμφωνία Αλήθειας ως το πολιτικό, ιδεολογικό και προγραμματικό μας πλαίσιο. Έγιναν σημαντικά βήματα για την οικονομική εξυγίανση του κόμματος, ενώ το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σχεδόν έτοιμο. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν πολλές δράσεις, όπως το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών, η δράση Συμμετέχω, Κανένα στο Περιθώριο και Συμφωνία Αλήθειας με τους Αγρότες. Ενεργοποιήθηκαν οι τομείς κοινοβουλευτικού ελέγχου και έργου και οι γραμματείες της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης υλοποιείται η Πολιτική Ακαδημία Στελεχών. Μένει όμως να γίνουν ακόμα περισσότερα. Μας περιμένει ένας αδιάκοπος και επίγονος αγώνας για να καταφέρουμε να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ακόμα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, πιο ανανεωμένη, πιο αξιόπιστη, για να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από το τέλμα, να τη φέρει σε σωστό δρόμο, στην αισιοδοξία και στην ελπίδα. Καλώς στο βήμα τον πρόεδρο της ΣΝΟΔΕ Δημοκρατίας, κύριο Παναγιώτη Παλπάνη.
ήδη ο κύριο Βολβουλίδη από τι Πέμπτε Χάουσα, όπω και ο κύριο Σιμεωνίδη από τι Πέμπτε. Συγχωρέστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ όλους εσάς που τυχάτε την εκδήλωση του συνόδου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε την εκδήλωση του Συνόδου και εμένα προσωπικά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το δέχτη 2017. Πιστεύω ότι το τρέχον έτος θα είναι έτος εκλογών, που θα μας βρει όλους ενωμένους, έτοιμος σε μια γροθιά με προστάρι τον αρχηγό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυρίες και κύριοι, ένα χρόνο μετά τις εκλογές μας, ενώ όλοι πίστευαν ότι το κόμμα τίνει προς τη διάλυση και το καταγερματισμό, γελάστηκαν. Η Νέα Δημοκρατία μεγαλώνει και γιγαντώνεται, διευρύνεται στην κοινωνία. Η Νόδα Ημαρχίας αρχής γενομένης από τη συγκεκριμένη εκδήλωση αποφάσισε να δεινά τα παλιά της στελέχη. Στελέχη που πρόσφεραν στην παράταξη και στην πατρίδα. Αρχίζουμε σήμερα από τον Γιώργο Παπαστάρχο και έπεται συνέχεια. Γιατί αυτή η παράταξη έχει πολλά και άξια σεβασμού και ταινή στελέχη που πρέπει να τιμούνται από εμάς τους νεότερους. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλή διασκέδαση. Παρακαλώ τον κύριο Τζιτζι Κώστα. Δημοκράτες και δημοκράτες, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ, στη Βέρεια, κοντά σε όλους εσάς, καλούς φίλους, ανθρώπους που έχουμε δώσει μάχες μαζί και που θα ξαναδώσουμε σύμπτωμα και στο μέλλον. Είναι σήμερα η χαρά μας μεγάλη, όχι μόνο γιατί είμαστε εδώ στην ετήσια εκδήλωση της Νόδα της Ημαρχίας, αλλά για έναν πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ λόγο. Πριν από λίγο είδαμε την ιστορία της παράταξής μας να περνάει μπροστά από τα μάτια μας, τους αρχηγούς μας, αλλά και όλα τα στελέχη που οδήγησαν κατά καιρούς τη χώρα μακριά από κίνδυνο, μακριά από αδιέξοδα σε ασφαλή μονοπάτια. Και σήμερα αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον κύριο Παλπάνα, αλλά και όλη την ομάδα της ΝΟΔΕ Ημαρχίας, γιατί στην πράξη και όχι στα λόγια αποφάσισαν να τιμήσουν αυτή τη μεγάλη, την ένδοξη ιστορία της παράταξής μας. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε έναν πραγματικό αγωνιστή, έναν άνθρωπο που επί σειρά ετών προσέφερε στην Ημαρχία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη από τη θέση του βουλευτή, του υπουργού, τη θέση του βουλευτή, του υπουργού, του ευρωβουλευτή. Έναν άνθρωπο που μας εκπροσώπησε στο εξωτερικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με ήθος, τιμιότητα, αγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα. Έναν πραγματικό πατριώτη, τον Ημαρχιώτη, τον Γιώργο τον Παπαστάρχο. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, αυτή ακριβώς είναι και η ειδοποιός, η στοιχειώδης διαφορά μεταξύ ημών, δηλαδή της παράταξής μας και της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ιστορία, έχουμε στελέχη, έχουμε εμπειρία, έχουμε σχέδιο. Δεν είμαστε τυχαίοι, ούτε ήρθαμε ξαφνικά εκμεταλλευόμενοι το θυμό του λαού, λαϊκίζοντας, τάζοντας τα πάντα στους πάντες για να κατακτήσουμε τις καρέκλες της εξουσίας. Λοιπόν, σήμερα εμείς εδώ
που έχουμε γεμίσει ασφυκτικά αυτή την αίθουσα, υπερβαίνοντας κάθε προσδοκία με βάση αυτά που μου έλεγε ο πρόεδρος προηγουμένως, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι η ώρα τους τελειώνει, ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Φίλες και φίλοι, υποδέχομαι και καλωσορίζω στην Κεντρική Μακεδονία τον καλό μας φίλο, ολίπειρο κοινοβουλευτικό, πρώην υπουργό, σημερινό γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τον Κώστα τον Τσιάρα. Κώστα, καλώς ήρθες. Και ευχόμαστε πραγματικά να μεταφέρεις στον αρχηγό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, παλεύουμε για να απαλλάξουμε την Ελλάδα από επικίνδυνους ανθρώπους. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Μεσχρό. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρώην Υπουργό, βουλευτή Καρδίτσας, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πολύ καλό μου φίλο, τον Κώστα τον Τζιάρα, τον οποίο η Μαθία υποδέχεται με χαρά και περηφάνεια, καθώς και τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Β' Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, τον Θόδωρο Καράουλου και τον Περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο τον Τζιγκώστα. Φίλες και φίλοι, η παρουσία σας σήμερα εδώ κοντική και βεβαιώνει τη δυναμική αυτής της παράτασης. Τη δυναμική των φιλελεύθερων ιδεών και της αλήθειας που στάθηκαν και στέκονται με αποφασιστικότητα απέναντι στο λαϊκισμό και στην κεντρική απομόνωση της χώρας μας. Είμαστε η παράταξη που ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η παράταξη που έχει συνδεθεί ιστορικά και πολιτικά με τις κορυφαίες εθνικές επιλογές. Η συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια ήταν μια στρατηγική επιλογή της παράταξής μας, που πολεμήθηκε με όλους αυτούς που σήμερα μιλάνε για την Ευρώπη και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Βλέπουμε απόψε εδώ, σε αυτό το χώρο, ανθρώπους που τήρησαν την παράταξη, ανθρώπους με ξεχωριστή προσφορά όχι μόνο στην παράταξη αλλά και στην Μαθία. Όπως είναι οι πρώην βουλευτές, ο Μιχάλης ο Χαλκίνης, ο Ηλίας ο Φωτιάδης, η Γεωργία η Πατσαρά και ο Λάζαρος ο Τσαμπταρίδης. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ και στον πρώην Ευρωβουλευτή τον Τάκη Βλαχόπουλο και στον πρώην βουλευτή Στέφανο Κυριαζόπουλο που δυστυχώς δεν κατάφερε σήμερα να είναι μαζί μας. Η Νόδε σήμερα αποφάσισε να τιμήσει τον πρώην Υπουργό και Ευρωβουλευτή Γιώργο Παπαστάμπο. Έναν άνθρωπο που έμεινε πιστό στις αρχές και στις αξίες. Δίδαξε ήθος και τίμησε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Ένα ξεχωριστό συμπατριώτη μας. Ένα πανεπιστημιακό δάσκολο, ένα ευρωπαϊστή πολιτικό. Πάνω απ' όλα όμως βλέπω σήμερα εδώ ανθρώπους από διαφορετικές γενιές που σηματοδοτούν τη συνέχεια αυτής της παράτασης που έχει τη μοναδική ικανότητα να συνδέει την εμπειρία και την ανανέωση. Την πίστη στις βασικές ιδεολογικές μας αρχές με την αφομοίωση νέων και καινοτόμων ιδεών. Αυτή η παράταξη οφείλει πολλά στον απλό και ανώνυμο νεοδημοκράτη της Συμμαθίας. Σε όλους αυτούς που κράτησαν όρθιοι αυτή την παράταξη στα δύσκολα. Που παραμέρισαν πικρίες και απογοητεύσεις, που δεν υπέκυψαν στις ειρήνες του λαϊκισμού. Σε όλους αυτούς οφείλουμε πολλά και πρώτος από όλους εγώ. Υπομονή, εντάξει, θα πει ο ίδιος. Σε όλους αυτούς οφείλουμε πολλά και πρώτα από όλους εγώ. Και οφείλουμε όλοι μας ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο χειροκρότημα στους απλούς αγωνιστές αυτής της παράτασης. Φίλες και φίλοι, είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την χώρα και τους πολίτες της.
Πριν από δύο ημέρες πληρώθηκαν δύο χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δύο χρόνια μέσα στα οποία έφεραν στην χώρα ένα νέο και πιο επώδυνο μνημόνιο. Τη χρέωσαν επιπλέον με 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Επέβαλαν νέους φόρους ύψους 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οδήγησαν σε αφηλισμό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και έφεραν τα capital controls. Στόχευσαν απευθείας τον Έλληνα αγρότη με εξοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καθαρά χωροστρατική λογική. Στο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και με αντιαναπτυξιακές πολιτικές. Σήμερα εξοδόμουν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες με την υπέρμητρια της φορολογίας και την εκτείνωση των ασφαλιστικών εισφορών σε δυσθεώρητα ύψη. Σήμερα οι αυτοσχεδιασμοί και οι ταξιδιωτικισμοί του κ. Τσίπρα έχουν δημιουργήσει ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας και αστάθειας. Από αυτόν τον φαύλο κύκλο μπορούμε να βγούμε μόνο μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Η λύση θα τη δώσουν οι πολίτες με εκλογές. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι καθολικό. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάται από τον κύριο Τσίπρα και αυτό το εκτελεγενέσιμο κόρφωμα της ελληνικής κυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται βαθιές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να βάλει ξανά την χώρα στο σωστό δρόμο της κανονικότητας. Έρχεται για να μειώσει τους φόρους. Με ένα ξεκάθαρο, στοχευμένο και προστολογημένο πρόγραμμα. Με μείωση του ΕΦΕ κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια. Με μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 20%. Με μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια και ζωοτροφές από το 24% στο 13%. Με μια πολιτική που θα προσελκύσει επενδύσεις. Θα δημιουργήσει νέες δουλειές και θέσεις απασχόλησης, αλλά και πλούτο για τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να ενώσει όλους τους Έλληνες. Να βάλει στην άκρη το μίσος, το φόβο, την απογοήτευση. Όλα αυτά τα στοιχεία που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τους, αλλά γιατί κάποιοι τα καλλιέργησαν. Η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Και αυτό είναι υπόθεση κάθε πολίτη. Όλοι μαζί θα βγάλουν τη χώρα τα σημερινά διέξοδα. Με όπλο την αλήθεια, χωρίς να δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις που να μπορούμε να τους υλοποιήσουμε, που θα τις βρούμε μπροστά μας την επόμενη μέρα. Με την αλήθεια και την αυτογνωσία θα προχωρήσουμε, με σκληρή δουλειά και επίσης στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα δεν μπορεί να κοιτάζει πίσω, πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Όλοι μαζί, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα διαμορφώσουμε και θα υλοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και αναγέννησης της χώρας. Για να γίνει η Ελλάδα ξανά δυνατή και περήφανη. Για να αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες αξιοπρέπεια, χαμόγελο και αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας ένα σπουδαίο άνθρωπο. Έναν αγωνιστή της παράταξης. Έναν άνθρωπο με πολιτικό πείθος και όραμα. Έναν πολιτικό που κίνησε τον τόπο του και τον εκπροσώπησε ανά την Ευρώπη. Τον πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Υπουργό, Ευρωβουλευτή και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Γιώργο Παπαστάνκο. Ο Γιώργος Παπαστάνκος αποφύτησε από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και στις Διεθνές Σχέσεις του Πανεπιστημίου του Τίτιγκερ, λαμβάνοντας το δίπλωμα του διδάκτορα.
Είναι καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός και έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Συμμετείχε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Εκλεγόταν βουλευτής συμμαθίας από το 1989 έως το 1996 και ευρωβουλευτής από το 2004. Το 2012 ανέλαβε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο που ακολουθεί ως αφιέρωμα σε αυτόν. Ο ευρωβουλευτής μας από τη Μακεδονία, ο κύριος Γιώργος Παπαστάνκος. Έχει ήδη μια θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Καθηγητής του Τμήματος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ και έχει διατελέσει Υφυπουργός Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και συνάδελφός μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής Δημαρχίας. Gracias.
Κύριε Μιχάλη, φύγε Μιχάλη, εντάξει, ωραία. Της ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Καρδίτσας κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα. Ο κύριος Τσιάρας είναι μικροβιολόγος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μετεκπαίδευση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε πανεπιστημιακά κέντρα της Σουηδίας. Εκλέγεται ως βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Καρδίτσας από το 2014 και είναι πρόεδρος του Σταθμού Σκοτίνης. 2004, σας πω είναι. Εντάξει, τον έκανα νεότερο, παρακαίνω θετικό. Έχει διατελέσει υπεύθυνο του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, αναπληρωτής υπεύθυνο του τομέα πολιτικής ευθύνης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας και της Γραμματείας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε πρόεδρος της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με τον κοινοβούλιο του Αζερβαϊτζάν και πρωτοστάτης της συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής του Ευξήνου Πόντου και στη Μαύρη Θάλασσα. Από τον Ιούλιο του 2012, με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, τοποθετήθηκε Υπουργός Εξωτερικών μέχρι και τον Ιούλιο του 2013. Στη συνέχεια, διατέλεσε πρόεδρος της μόνιμης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015. Τον Ιανουάριο του 2016, κατόπιν πρόθεση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά από ομόφωνη αποδοχή της από τους βουλευτές, εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καλό λοιπόν στο βήμα του κύριου Κωνσταντίνου Τσιάρα. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση ευρισκόμενος απόψε μαζί σας, γιατί μοιράστηκα την τιμή που ο πρόεδρος και τα μέλη της Νόδε Μαθίας απέδωσαν σε ένα ιστορικό πλέον στέλεχος της παράταξής μας, στον Γιώργο τον Παπαστάνκο. Η παρουσία σας, ο παλμός, η ζέση, η διάθεση που δείχνετε στα πρόσωπά σας όλοι είναι το καλύτερο μήνυμα πως όποτε και να γίνουν εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο οικεία πρόσωπα. Πρώτα απ' όλα στον ασταμάτητο βουλευτή του νομού σας, ασταμάτητο εννοώ από πλευράς προσπάθειας, αγώνα, τεκμηριωμένης τεχνοκρατικής αντίληψης στον τομέα στον οποίο προείσταται, τον Απόστολο Βεζιρόπουλο. Η τιμή και χαρά που μου δίνει η παρουσία του αγαπητού, ιδιαίτερα αγαπητού σε μένα, φίλου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, του Θόδωρου του Καράογλου. Βουλευτή Θεσσαλονίκης, υπουργός επί σειρά ετών Μακεδονίας Στράκης. Βεβαίως, νωρίτερα έπρεπε να πω τον εκλεκτό φίλο, μοιραστήκαμε μαζί μια κοινή έστω και μικρή κοινοβουλευτική πορεία, αλλά τώρα είναι ο προστάρης της περιφέρειας Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζίτζι Κώστα, βασικός τέλεχος της παραταξής. Πρέπει όμως να σας πω το εξής. Εγώ είμαι βουλευτής από το 2004. Όταν βρέθηκα τότε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, συνάντησα δύο ανθρώπους που νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γενικότερα της Συμμαθίας, είναι συνδεδεμένο μαζί τους. Είναι ο Μιχάλης Χαλκίδης και ο Ηλίας Αποδιάδης. Δύο άνθρωποι
που έδειξαν το ήθος του Μακεδόνα πολιτικού και που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για μένα εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη χρονική στιγμή, μια και ήταν άνθρωποι που προεπήρχαν μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με βοηθήσαν να κάνω τα πρώτα βήματά μου σε αυτή την κοινοβουλευτική πορεία. Και βεβαίως οι νεότεροι συνάδελφοι με τους οποίους μοιράστηκα πολλά μαζί τους είναι ο Λάζαρος ο Τσαρδαρίδης. Είμαστε μαζί όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή Εξοπλισμών, εγώ ήμουν τότε πρόεδρος στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και είχαμε μια πραγματικά στενή συνεργασία, η Γεωργία η Πατσαρά, η Άννα Μάνη Παπαδημητρίου από τον Όμορο νομό της Κατερίνης και βεβαίως ένα σωρό άλλοι άνθρωποι με τους οποίους είτε συνδέομαι προσωπικά είτε με τη διαδρομή τους διαδηλώνουν κάθε ώρα και στιγμή την προσήλωσή τους στις αρχές της μεγάλης μας παράταξης. Χαιρετίζω λοιπόν την παρουσία όλων των αυτοδιοικητικών, του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, των κυρίων Αντιδημάρχων, όλων των Προέδρων των ΝΟΔΕ που βρίσκονται εδώ και είναι πραγματικά μεγάλη τιμή πρώτα απ' όλα για τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ η Μαθίας αλλά και για όλους εμάς που βρίσκονται εδώ και όλους εσάς που με κάθε ευκαιρία παρέχετε τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε ότι είστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ότι είστε στην πρώτη γραμμή της παράταξής μας και μπορείτε κάθε ώρα και στιγμή να δίνετε τους αγώνες που πρέπει, μιας και όπως όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι γνωρίζουμε, ζούμε σε μια πραγματικότητα που μας έχει πάει σε μια άλλη εποχή. Θέλω σε αυτή τη μικρή δική μου παρέμβαση να κάνουμε μαζί μια μικρή χρονική αναδρομή και να γυρίσουμε πίσω τη σκέψη μας το 2009. Ήταν τότε που ένας απερχόμενος πρωθυπουργός προσπάθησε να πει την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και να τους πει ότι με λάθη, με παραλήψεις, ενδεχομένως με μια πραγματικότητα που δεν αντιμετωπίσαμε έγκαιρα, πρέπει να πάρουμε σκληρά μέτρα και πρέπει να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή υπήρχε ο τότε αντίπαλός του που είπε τη γνωστή και αλίστου πλέον μνήμης φράση «Λεφτά υπάρχουν». Οι Έλληνες πολίτες σε αυτό το δίλημα επέλεξαν τη δεύτερη πρόταση, πιστεύοντας ότι λεφτά υπήρχαν. Και ενώ υπήρχε μια επανάκαμψη στην κανονικότητα, και μιλάω φυσικά για τις εκλογές του 2012, που ξανά δώσαν την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στην κυβέρνηση, βεβαίως με άλλα πολιτικά κόμματα, και πάλι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το γνωστό ρητορικό πλέον αφήγημα του λαϊκισμού, όταν ο τότε υποψήφιος πρωθυπουργός και νη πρωθυπουργός, σκίζοντας τα μνημόνια και αλλάζοντας τα όλα σε μια μέρα με ένα νόμο, υποσχέθηκε ξανά ψέματα στους Έλληνες πολίτες, οδηγώντας κυριολεκτικά τη χώρα στα βράχια. Σήμερα λίγο οι πολλοί γνωρίζουμε σε ποια πραγματικότητα ζούμε. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η πραγματικότητα, προφανώς συγκρινόμενη με αυτό που ζούσαμε δύο χρόνια πριν, ενώ το τέλος του 2014, έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ που μας βάζει και πάλι σε νέες περιπέτειες. Όσοι από εσάς παρακολουθείτε την επικαιρότητα θα είδατε σήμερα τι έγινε στο Eurogroup. Το θέμα της Ελλάδας απασχόλησε τους εταίρους μας μόλις 15 λεπτά. Οι δε οδηγίες στις τάσεις που δόθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Τσακαλώτο ήταν τόσο συγκεκριμένες και τόσο σταθερές από όλα τα μέλη του Eurogroup που στην πραγματικότητα η συζήτηση είτε για το τέταρτο μνημόνιο είτε για την πιθανή έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ έχει αρχίσει να τα φουντώνει και πάλι για τα καλά. Και το λέω αυτό διότι ξέρετε ότι όσα υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας σε ένα προηγούμενο χρόνο, όχι μόνο δεν κατάφερε να τα ικανοποιήσει, αλλά δυστυχώς με δικές του αποφάσεις κατάφερε να κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Τι γίνεται αλήθεια σήμερα? Έχουμε μια οικονομία η οποία δεν περιγράφεται με καθόλου καλές συστάσεις και με καθόλου καλές προοπτικές. Ξέρουμε καλά ότι έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εθνικού μας κεφαλαίου. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα αν δεν ουσιαστικά στρέψουμε το βλέμμα, την προσοχή μας και την πολιτική μας δραστηριότητα σε αυτό που μοναδικά υπάρχει μπροστά μας και είναι η πραγματική ανάπτυξη, είναι οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά πώς αλήθεια μπορεί να γίνει αυτό όταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν αλλεργία σε οτιδήποτε αφορά τον ιδιωτικό τομέα? Και όταν δεν ξέρουν ότι αν δεν μπορέσουμε να στρέψουμε, επαναλαμβάνω, για άλλη μια φορά τη συνολική υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας σε αυτή τη μοναδική Αγελάδα που μας δίνει γάλα, που είναι ο ιδιωτικός τομέας και η επιχειρηματικότητα,
η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Η προσπάθεια που έκανα σε όλα τα μέτωπα, βλέπουμε καθημερινά ότι στρέφεται με αποτυχία. Πουλήσαν την Τρενοσέ για 35 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια, θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας εκείνη την εποχή? Όταν υποτίθεται ότι προσπαθούσαμε να ιδιωτικοποιήσουμε κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας, με προφανώς πολύ μεγαλύτερο τίμημα, και τότε έλεγε ότι τα ξεπουλάμε. Κάναν την προσπάθεια με ένα νομοσχέδιο να αξιοποιηθεί το ελληνικό, και φαντάζομαι να μαθαίνετε ότι κάθε μέρα μπαίνουν καινούργια προσκόμματα, καινούργια εμπόδια, καινούργια προβλήματα δημιουργούνται, με αποτέλεσμα ανάπτυξη να μην υπάρχει, θέσεις εργασίας να μην δημιουργούνται και η οικονομία μας να εξακολουθεί τη συνεχώς, θα έλεγα, τη συνεχή κατηφορική της πορεία. Και όλα αυτά λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η αξιολόγηση. Νομίζω ότι όλοι μας θυμόμαστε τι έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος περίπου πριν ένα χρόνο. Μιλούσαμε για την προηγούμενη αξιολόγηση και έλεγε ότι αν αυτή δεν θα έκλεινε μέχρι και το Μάιο, εγώ και ο κύριος Καράουγλου τότε συμμετέχοντας στην Επιτροπή Οικονομικών υπήρξαμε αυτοί κοϊμάρτυρες. Έλεγε λοιπόν ότι αν η αξιολόγηση δεν ολοκληρωθεί μέχρι και το Μάιο, ζήτω που καήκαμε ο κύριος Τσακαλώτος. Φαντάζομαι να ξέρετε ότι η αξιολόγηση για την οποία μιλούσε ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου. Και τώρα, μέχρι πριν λίγο καιρό, μας λέγανε ότι αν δεν ολοκληρωθεί η επιχείρηση αξιολόγηση μέχρι το τέλος του χρόνου, πάλι θα έχουμε προβλήματα. Όμως από ό,τι φαίνεται, ούτε αυτή πρόκειται να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο. Όλα αυτά όμως, με βάση αυτό που σήμερα ουσιαστικά εξέδωσε ως ανακοίνωση η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, βάζουν σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο την πορεία της εθνικής μας οικονομίας. Γιατί όταν η χώρα δεν μπορεί να κλείσει τις αξιολογήσεις, άρα να συνεχιστεί ομαλά η χρηματοδότηση, αυτό από μόνο το ως γεγονός είναι ένας προάγγελος ότι σύντομα η χώρα θα βρεθεί σε ένα χρηματοδοτικό κενό. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του είναι πολύ πιθανό να μας οδηγήσουν σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Που θα είναι και αυτό, με τη σφραγίδα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, θα είναι και αυτό αποτέλεσμα της ανεπάρκειας, της αδυναμίας, της ασχετοσύνης, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, των συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ούτε την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα, ούτε το τι πρέπει να κάνουν, ούτε πολύ περισσότερο ότι πρέπει να δουν την πολιτική με μια διαφορετική αντίληψη. Ξέρετε ότι όλη αυτή η προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί σε όλα τα ελληματικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κυβέρνησης και του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, πιθανόν θα μπορούσε να έχει ως καταγραφή την χειροτέρευση της εθνικής μας οικονομίας. Είναι όμως μόνο αυτό, ή είναι και το γεγονός ότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, καλλιεργώντας ένα κλίμα λαϊκισμού στο σύνολο της κοινωνίας, στην πραγματικότητα δημιουργούν μια κοινωνία αδύναμη να αντιδράσει την κρίσιμη στιγμή. Διότι αυτό που πρέπει κανείς να αναγνώσει, βλέποντας την μεγάλη εικόνα, είναι ότι η προσπάθειά τους είναι να χειραγωγήσουν το κράτος. Είναι να χειραγωγήσουν μια συγκεκριμένη, ίσως και μεγάλη κοινωνική ομάδα της πατρίδας μας, προκειμένου να κάνουν ένα δικό τους κομματικό στρατό. Και αυτό το βλέπουμε και από τους διορισμούς των ημετέρων, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Καθημερινά βλέπουμε και ευλύνουν στο φως της επικαιρότητας θέματα και ζητήματα προκλητικά, θα έλεγα, ευνοϊκών ρυθμίσεων για δικούς τους ανθρώπους, για δικές τους κοινωνικές ομάδες, ενώ από την άλλη πλευρά δεν ενδιαφέρονται για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί θα μπορούσα να σου μιλά ώρες πραγματικά για το τι κάνει και τι δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση, ουσιαστικά έχει γυρίσει σελίδα. Όπως ξέρετε, εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουμε ένα νέο πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ξέρετε ότι σε αυτό το χρόνο κάναμε πολλά βήματα που δεν είχαν παρατηρηθεί με την ίδια ταχύτητα τουλάχιστον σε προηγούμενες χρονικά πολιτικές περιόδους. Η Νέα Δημοκρατία ξανά έγινε πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει καθημερινά τις μάχες σε όλα τα επίπεδα. Έχει καταφέρει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει τη Νέα Δημοκρατία πρωταγωνίστρια όλων των δημοσκοπικών μετρήσεων. Ο ίδιος παντού παρουσιάζεται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Και αυτό βεβαίως είναι, αν θέλετε, το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αποδοχής της κοινωνίας, η οποία πλέον βλέπει και αναποθέτει στο πρόσωπο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία ελπίδα που έχει η χώρα για να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης.
Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτή την προσπάθεια να γυρίσουμε σελίδα έχουμε επιχειρήσει τη σύναψη μιας συμφωνίας αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Και είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα αρχηγός πολιτικού κόμματος προσέρχεται απέναντι στους Έλληνες πολίτες, όχι τάζοντας τα πάντα στους πάντες ή λέγοντας, αν θέλετε, τη γνωστή ρητορική των πολλών και μεγάλων εύκολων λόγων και ωραίων υποσχέσεων, αλλά με έναν πολύ συγκεκριμένο, σταθερό και ειλικρινή τρόπο παρουσιάστηκε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η μοναδική δυνατότητα που έχει αυτή την περίοδο η ελληνική οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια μέτρα που θα στηρίξουν τους Έλληνες πολίτες και θα δώσουν διέξοδο στο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος. Προσβλέποντας κυρίως στο πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε νέες δουλειές. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι από το να ακολουθούμε μια επιδοματική πολιτική, η οποία σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί, είναι καλύτερα να δημιουργήσουμε δουλειές για τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να μπορέσει ουσιαστικά να στηρίξει την ανάπτυξη. Να μπορέσουμε συνολικά να δώσουμε πνοή, να δώσουμε όραμα, να δώσουμε, αν θέλετε, την πραγματική ελπίδα στα νέα παιδιά που κάθε μέρα, όπως όλοι ξέρετε, φαντάζομαι ότι και εδώ ανάμεσά μας θα υπάρχουν οικογένειες που βλέπουν τα δικά τους παιδιά, ακολουθούν τον δρόμο της ξενιθιάς για να βρουν καλύτερη δουλειά και να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Αυτή η αιμορραγία των νέων ανθρώπων που κατευθύνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποστηρίξει τα όνειρά τους, πρέπει να σταματήσει. Και θα σταματήσει με την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι όπου και αν γυρίσουμε το βλέμμα μας και ό,τι και αν προσπαθήσουμε να δούμε ως αποτέλεσμα ή ως συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής του κ. Τσίπρα, μόνο απογοήτευση και απελπισία μπορεί να υπάρχει ως συνέστημα. Έχετε δει τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με το λεγόμενο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχετε δει απ' άκρη σ' άκρη ότι η Ελλάδα έχει καταστήσει αποθήκη ψυχών. Οι άνθρωποι, αφού δεν μπορέσαν να απορροφήσουν τα κοινωνικά κονδύλια, δεν μπορέσαν καν να δώσουν αξιοπρέπεια σε αυτούς τους ανθρώπους που για διαφορετικούς λόγους βρεθήκαν στην πατρίδα μας ή τη χρησιμοποιήσαν σαν πέρασμα. Αποτέλεσμα, αυτό οι μετανάστες δεν είναι παράνθρωποι που λιάζονται και τη νύχτα χάνονται, όπως έλεγε μια υπουργός του κ. Τσίπρα παλαιότερα, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με συνέπειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δεν υπάρχει η διαφανής διαχείριση των κοινωνικών κονδυλίων που αφορούν το μεταναστευτικό. Θα σας παραπέμψω στο ότι 20 και πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίσαν ότι υπάρχουν άνθρωποι, οποίοι πάνω από 2.000 άνθρωποι, που εργάζονται σε μήκη όπου πρόσκειται στην κυβέρνηση και οι οποίοι δεν πηγαίνουν ποτέ στη δουλειά τους. Όπως επίσης και το γεγονός ότι υπήρχε καταγγελία στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι κάποιο άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με μια ΜΚΟ έπαιρνε με αδιαφανή τρόπο κονδύλια που κανείς ποτέ δεν κατάφερε να διαπιστώσει αν αυτά τελικά κατευθύνονταν για το σκοπό και το λόγο που η συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε συνάψει σύμβαση με την ελληνική πολιτεία. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι έργα και ημέρες αυτής της κυβέρνησης. Απ' την άλλη, έγινε μια σοβαρή προσπάθεια χειραγώγησης όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φαντάζομαι ότι είναι νοπή στην κίνηση σας η εξέλιξη με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο μόνος παπά. Ο κύριος Τσίπρας σε μια δική του προσπάθεια ήθελε να ελέγξει όλο το τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάνοντας ένα διαγωνισμό που με έναν συγκεκριμένο τρόπο θα έδινε τα τηλεοπτικά κανάλια σε ημετέρους. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν απολύτως αντίθετο με το Σύνταγμα, γιατί από το γεγονός να δίνονται οι αρμοδιότητες αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών σε έναν υπουργό σε σχέση με τη συνταγματική επιταγή που προβλέπει ότι η ανεξάρτητη αρχή που είναι το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης, από μόνη της αυτή η αντίφαση δημιουργούσε ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας. Αλλά πώς αλλιώς αλήθεια θα μπορούσε να φαντάζεται τη δημοκρατία η πρώτη φορά αριστερά, ως μια δυνατότητα να επιβεβαιώσει την πολιτική της παρουσία στην ελληνική πολιτική σκηνή, χωρίς να νοιάζεται γι' αυτό για το οποίο παλέψαμε όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες πολίτες από τη μεταπολίτευση και μετά, προσπαθώντας να εγκαταστήσουν ένα κράτος δημοκρατίας, ένα κράτος ελευθερίας, ένα κράτος ίσων ευκαιριών για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία
γυναίκα που ουσιαστικά έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Και επειδή ξέρω ότι αυτή την ώρα, 12 παρα 10, είναι λίγο δύσκολο να μπορεί να μιλήσει κανείς για πολύ περισσότερα πράγματα, θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς μιας συνολικής επιγραμματικά πολιτικής που η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει, πιστεύει και θα υλοποιήσει την επόμενη μέρα. Ουσιαστικά τα ακούσατε ως επικεφαλίδες και νωρίτερα από τον Απόστολο τον Βεσιρόπουλο. Υπάρχει ένα τρίπτυχο στη δική μας πολιτική. Το τρίπτυχο έχει τη μείωση των φόρων, έχει τη μείωση των δαπανών και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Αν μπορέσουμε στην Ελλάδα της επόμενης μέρας, στην Ελλάδα την επομένη των εκλογών, να αλλάξουμε νοοτροπία και αντίληψη και να υλοποιήσουμε ως βασικούς άξονες πολιτικής αυτό το τρίπτυχο που σας ανέφερα νωρίτερα, είναι πιθανόν η πατρίδα μας να αλλάξει αυτή την κακή της σπήρα που δυστυχώς είναι αποτέλεσμα αυτής της διακυβέρνησης. Και πρέπει μέσα από πολιτικές που θα εφαρμόσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη σε όλους τους επενδυτές με ένα σταθερό φορολογικό, πολιτικό και επενδυτικό περιβάλλον, με την προσέλκυση ουσιαστικά των επενδύσεων, γιατί θα ξέρουν ότι απέναντί τους έχουν μια σοβαρή κυβέρνηση και μια σοβαρή χώρα, για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την οικονομία και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Κυρίες και κύριοι, η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει αυτό το οποίο ζούμε. Και όλοι μας έχουμε τη συνείδηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την καθοδήγηση του Προέδρου μας ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Είναι όμως μια μέρα που όλοι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, όλοι μαζί, δίνοντας την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι εδώ και η Ελλάδα μπορεί να παλέψει. Δίνοντας ταυτόχρονα μια υπόσχεση σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πολύ περισσότερο στις νεότερες γενιές, ότι τους αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα. Και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί για αυτή την καλύτερη Ελλάδα, δίνοντας τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλω να σας καλέσω σε μια προσπάθεια διαρκείας. Δεν υπάρχει πολυτέλεια μιας αντιπαράθεσης όπως αυτή που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Αντίθετα, πρέπει όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που το σώστε η πατρίδα μας να βγει από αυτή την οικονομική κρίση. Με συνείδηση, μακριά από τις ειρήνες του λαϊκισμού, μακριά από τα εύκολα μεγάλα λόγια ή ενδεχομένως τις κούφιες υποσχέσεις, αλλά μέσα από μια σοβαρή πολιτική επιχειρηματολογία, η οποία θα απαντάει στα βασικά και κρίσιμα ζητήματα και θα έχει σαν προτεραιότητα την επιβράβευση όλων αυτών των αρχών και αξιών που πρεσβεύει διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, να δώσουμε έναν αγώνα και να απευθύνουμε ένα προσκλητήριο προς όλους τους Έλληνες πολίτες. Ο ίδιος ο Πρόεδρός μας έχει απευθύνει προσκλητήριο προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Είναι η στιγμή που πρέπει να συναντηθούμε. Είναι η στιγμή που πρέπει να συνεργαστούμε. Είναι η στιγμή που πρέπει να προσπαθήσουμε για την καλύτερη μέρα της πατρίδας μας. Και είναι η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις μικροπολιτικές επιδιώξεις, που πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τον λαϊκισμό και να αντιμετωπίσουμε τη σοβαρή ευθύνη που κουβαλάμε όλοι μας απέναντι στην κοινωνία του σήμερα και απέναντι στις επόμενες γενιές. Κλείνοντας, θέλω να σας θυμίσω το εξής. Ήταν το 1974, όταν ο εθνάρχης και ιδρυτής της παράταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επανέφερε τη χώρα στη δημοκρατία. Ήταν το 1990, όταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κράτησε τη χώρα μακριά από τη θεσμική εκτροπή. Ήταν το 2004, όταν η χώρα με πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή τον νεότερο κατάφερε να γνωρίσει το μεγαλύτερο και τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης που είχε ποτέ. Και ήταν το 2012 που με πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας καταφέραμε να κρατήσουμε την πατρίδα μας ουσιαστικά αγατζωμένη, κυριολεκτικά ένα βήμα πριν τον γκρεμό, την ελεύθερη πτώση της κατάρρευσης της εθνικής οικονομίας. Όπως καταλαβαίνετε, για άλλη μια φορά ορθώνεται ένα μεγάλο στοίχημα, μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Είναι η πρόκληση του νέου μας Προέδρου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που για άλλη μια φορά θα σταθούν αντάξει του ιστορικού τους ρόλου για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την πατρίδα μας όλη για την επόμενη μέρα. Και σε αυτή την προσπάθεια
σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή αν θέλετε την ηθική επιδίωξη που για τον καθένα από εσάς αποτελεί όνειρο, ελπίδα και όραμα ταυτόχρονα, σας καλώ όλους να είμαστε μαζί. Χρόνια πολλά, Πρόεδρε, καλή χρονιά, πραγματικά θερμά συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση και για αυτή την παρουσία και εύχομαι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να είμαστε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Να είστε όλοι καλά. Τις εθνικές εκλογές το 2017, αλλά και τις περιφερειακές εκλογές το 2019 για να προχωρήσουμε μαζί και τα επόμενα 5 χρόνια. Να είστε καλά και συγχαρητήρια, Πρόεδρε, για την εκδήλωση.